Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Παγιδευμένη. Και ενώ η υπόθεση του φόνου του Κοσμά παραμένει μπερδεμένη, η δολοφονία του δικαστή Γεωργίου γεννά διαρκώς νέα ερωτηματικά, αλλά και νέα εγκλήματα. Η Ρούσου, που έχει αναλάβει τις έρευνες μαζί με τον Δημήτρη, έχει βάλει το Θάνο Σταθάκη στον κάδρο των υπόπτων και αυτό φέρνει και την Άννα στο προσκήνιο, καθώς εκείνη είχε αναλάβει την υπεράσπισή του πριν μήνες. Η Μυρτώ, η κοπέλα που είχε έρθει να τη βρει στο γραφείο της, την παρακαλεί να αναλάβει ξανά δράση. Όμως ο Δημήτρης δεν την αφήνει μόνη της. Πάνε μαζί να τον βρουν και να του μιλήσουν. Όμως εκείνος αρνείται κάθε εμπλοκή στο φόνο. Λίγο αργότερα όμως θα βρεθεί και ο ίδιος νεκρός και η υπόθεση μπλέκει ακόμη περισσότερο. Ο Δημήτρης συνειδητοποιεί ότι κάποιος τιμωρεί όσους συνέβαλαν στην απελευθέρωση του Σταθάκη και πως ανάμεσα σε αυτούς είναι και η Άννα. Το μυαλό του πηγαίνει αμέσως στην οικογένεια του πρώτου θύματος, για το φόνο του οποίου είχε καταγορηθεί ο Θάνος. Η μητέρα εκείνου του παιδιού πέθανε από τη στεναχώρια της. Η υγεία του πατέρα του πάει από το κακό στο χειρότερο, ενώ η αδερφή του είναι καθυλωμένη σε αναπηρική καρέκλα. Κανείς από τους δύο δεν δείχνει ικανός για τόσους φόνους. Όμως η Αγγελική και ο Δημήτρης αποφασίζουν να τους μιλήσουν, ειδικά όταν μαθαίνουν από τις τοξικολογικές εξετάσεις ότι ο νεαρός δηλητηριάστηκε. Την ίδια στιγμή η Μυρτώ επισκέπτεται ξανά την Άννα στο γραφείο της, ανήσυχη για τη φίλη της. Η Άννα αφήνει το μπουκαλάκι με το νερό της πάνω στο τραπέζι και πάει στην κουζίνα για να φέρει και σε εκείνη ένα ποτήρι. Σύντομα συνειδητοποιούμε ότι η δήθεν ανάπηρη αδερφή του πρώτου θύματος είναι η Μυρτώ, που επισκέπτεται μεταμφιεσμένη την Άννα με σκοπό να τη σκοτώσει.